Γεια σας. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3 και εγώ σε μία ώρα και ένα τέταρτο φεύγω για Θεσσαλονίκη. Οπότε αποφάσισα να σας πάρω μαζί μου. Τι λέτε, πάμε? Κάποιος έχει καταλάβει ότι φεύγω? Μαρίτσα! Περιμένω το δεύτερο τρένο για να μπω και να πάω Θεσσαλονίκη. Γενικά εγώ χώνομαι λίγο με τα τρένα επειδή ξεκινάνε πολύ γρήγορα. Λογικά σε κάνω πεντάλεπτο, θα έρθει. Καλημέρα παιδιά, εχθές δεν μπόρεσα να τραβήξω άλλα πλάνα γιατί έφτασε αργά το τρένο, έκανα μισή ώρα καθυστέρηση και ήρθα απευθεία σπίτι. Τώρα έχω ετοιμαστεί, είναι τρίτη πρωί, η ώρα είναι περίπου μία και θα πάω στο κέντρο να δω λίγο τα μαγαζιά γιατί θέλω να πάρω κάποια δώρα. Και αυτά, και θα συναντήσω και το Ζαφύρι στο κέντρο ο οποίος έχει πάει να δώσει μάθημα, οπότε αυτά. A few moments later. Μία και μισή που βγήκα από το σπίτι, γύρισα 6,5 ώρα το απόγευμα. Τα πόδια μου δεν τα νιώθω, είχε 34 βαθμούς. Άπνοια, δεν κουνιότανε τίποτα. Ο μόνος αέρας που φυσούσε ήταν αυτός στη λεωφόρο που παίρναγαν τα αμάξια και τον δημιουργούσαν τα αμάξια. Σκάσαμε, τα πόδια μου πραγματικά δεν αντέχουν άλλο. Τα μαλλιά μου είναι σε αυτή την κατάσταση γιατί τώρα έκανα μπάνιο. Και ήρθα ο Ζαφύρης, πάω να το ανοίξω. Και θα σας πω σε λίγο, δεν ξέρω αν θα κάνουμε κάτι σήμερα. A few moments later. Και τώρα βγήκαμε. Κάτσε το πόδι. Και τώρα βγήκαμε να περπατήσουμε και θα πάρουμε παγωτό και θα κάνουμε και μια βόλτα στην παραλία. Εδώ είναι ο Λευκός Πύργος, ο γνωστός σε όλους. Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστήκαμε και θα πάμε βόλτα.
έχετε να πάτε το Σιβηρούρι. Κάνει μόλις 2:40. Πολύ καλό. Ό,τι καλύτερο έχω πάει σουβλάκι. Είναι τέλειο. Αυτό το ψωμάκι δεν υπάρχει. Είναι σαν κουνούρι, έτσι. Έχει αυτό το γλυκά να πω, έχει το κουνουράρι. Είναι έτσι και μαλακό και μεγάλο. Είναι τέλειο κτίριο. Αυτός εδώ ο δρόμος, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω λάβει, τα Χριστούγεννα είναι όλος με φωτάκια, πως έχουν στο Βόλο αυτά τα μπλε που είναι σαν πέπλο πάνω από το δρόμο. Είναι όχι. Ξυλοπόδαρη. Και αυτός είναι ο καλύτερος δρόμος της Θεσσαλονίκης, γιατί έχει όλα τα γαλλικά του κόσμου. Βλέπουμε το Ιστρέλ. Πιο κάτω έχει και άλλα. Ό,τι υπάρχει σε σοκολάτα, υπάρχει σε αυτό το δρόμο. A few moments later. Το control. Τι το θέλεις αφού μπορείς να ανοίξεις το air condition από εκεί? Έχει κάποιες λειτουργίες που αυτό δεν τα έχει. Ενημέρωση κατάστασης. Με κοιτάει και γελάει, γι' αυτό γελάω. Λοιπόν, μόλις γυρίσαμε σπίτι και πεινάμε πάρα πολύ, γιατί δεν έχουμε φάει τίποτα όλη μέρα και έχουμε πιει 2,5-3 καφέδες. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να μαγειρέψουμε μακαρόνια με κιμά, γιατί δεν έχουμε φάει τίποτα όλη μέρα. Θα πάω να βοηθήσω και την παραγωγή μέσα και θα τα πούμε σύντομα. Ντύθηκα, ετοιμάστηκα και θα πάω κάτω κέντρο για να πάω να πάρω ένα δώρο στον αδερφό μου, τον Γιώργο, και θα πάω να πάρω λογικά και κάτι για το σπίτι, κάποιο τσουρέκι, τα κλασικά της Θεσσαλονίκης. Οπότε πάμε να περάσουμε τέλεια και αυτή την τελευταία μέρα. Να περάσουμε καλά. Κάτσαμε να φάμε βαφλάκια. Κάτω θα φάμε πάνω. Και αυτά καλά. Ωραίο. Και αυτά με τι είναι? Με ενδοκάριδο. Με ενδοκάριδο. Και λευκή σοκολάτα. A few moments later. Κάνε μια δήλωση. Έχω να πω ότι έχει πολύ κόσμο. Και η χαρίκλα έχει σε τρελαθεί και δεν θέλει να φύγει. Γενικά εδώ βλέπουμε ότι ο κόσμος περπατάει, κάνει βόλτες, τώρα είναι καλοκαίρι και δεν έχει τόσο κρύο στο χειμώνα που αφήνεις τα κοκαλάκια σου εδώ. Παράδεισο. Εντάξει, τι μπορεί να πει κανείς για αυτό το αριστούργημα. Καλημέρα παιδιά, αυτή είναι η τελευταία μου μέρα. Σε μια μισή ώρα περίπου θα πάρω το τρένο και θα φύγω. Πραγματικά πέρασα πάρα πολύ ωραία και θα ξανάρθω εννοείται. Και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, θα ήθελα πολύ να κάνετε ένα like, μην εγγραφείς στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο και αφήστε μου από κάτω τα σχόλιά σας με ιδέες για επόμενα βίντεο και ό,τι άλλο σας θέλετε. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και μείνετε εδώ και εμείς θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας!